ένα από τα μεγαλύτερα event του αθλητισμού θα λάβει χώρα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το Πανελλήνιο Τουρνουά 3-on-3 θα ξεκινήσει από την Πάτρα και θα συνεχίσει σε Αγρίνιο, Πύργο, Αίγιο και Αρχαία Ολυμπία. Θα ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό πόσο σημαντική είναι η φετινή διοργάνωση, διότι πλέον το 3-on-3 αποτελεί ολυμπιακό άθλημα, δίνοντας έτσι μια ακόμα κατάκτηση στους αθλητές μας και μια ακόμα ευκαιρία στα παιδιά μας. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο επανένταξης του αθλητισμού στην κανονικότητα και τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναδεικνύονται και να επενούνται, διότι στον αντίποδα όλων αυτών έρχεται η φετινή χρονιά που μετρά πολλές σημαντικές επιτυχίες για τον αθλητισμό, ατομικό και συλλογικό αθλητισμό στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στον τόπο μας. Ομάδες από την ευρύτερη περιοχή αλλά και άλλα μέρη της Ελλάδας θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο 3-on-3 και θα συμμετάσχουν σε ένα διαφορετικό και σύγχρονο αθλητικό γεγονός. Πιστεύουμε ότι επειδή η πόλη μας έχει και μεγάλη εμπειρία στις διοργανώσεις και πολύ καλούς τεχνοκράτες του αθλητισμού και ειδικότερα του μπάσκετ, ειδικότερα στο μπάσκετ, είμαστε βέβαιοι για την επιτυχία. Η Πάτρα είναι ο 12ος σταθμός της σειράς του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος τουρνουά μάλλον 3-on-3 έως 2022. Όπως αποκαλείται το 3-on-3 GR National Tour. Αποτελεί μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του Δήμου Πατρέων και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Στην διοργάνωση, από ό,τι έχω ενημερωθεί, έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή πάνω από 60 ομάδες όλων των ηλικιών και κατηγοριών. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο τουρνουά θα διοργανωθεί αρχικά στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα το τριήμερο 8, 9 και 10 Ιουλίου στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων.